Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο. Παραγωγός μελιού από Κρόκο Κοζάνης κατακτά τη διεθνή αγορά. Τι λέει για το μυστικό της επιτυχίας. Στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο υπάρχει πάντως και η θετική πλευρά βεβαίως. Θα γνωρίσουμε λοιπόν ένα νέο επιχειρηματία, ο οποίος με όπλο την εφευρετικότητά του αλλά και τη σκληρή δουλειά κερδίζει το στοίχημα με την κρίση. Παράγει μέλι με Κρόκο Κοζάνης, το οποίο γίνεται ανάρπαστο στο εξωτερικό. Ένας νέος επιχειρηματίας κατάφερε να συνδυάσει το ελληνικό μέλι με τον Κρόκο Κοζάνης και μέσα στην οικονομική κρίση όχι μόνο επιβίωσε, αλλά και αναπτύχθηκε. Μου ήρθε η ιδέα αυτή στο να φτιάξουμε το μέλι με τον Κρόκο Κοζάνης και με τη μαστίχα Χίο και χάρη σε αυτά τα δύο προϊόντα εκτοξευθήκαμε και στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό. Με σπουδές στα χρηματιστηριακά, ο Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος είχε έρθει αντιμέτωπος όπως και χιλιάδες Αλληνοί με το δίλημα ανεργία ή μετανάστευση. Όσες αιτήσεις και αν έκανα απορρίφθηκαν, όπου και αν ψάχτηκα, δεν μπόρεσα να βρω κάτι. Έτσι σκεφτικά ή πρέπει να κάνω κάτι μόνος μου ή πρέπει να πάω στο εξωτερικό που κάνει πολλοί κόσμος. Στο εξωτερικό δεν ήθελα. Ήθελα να μην φύγω από τη χώρα μου. Εδώ γεννήθηκα, εδώ θέλω να μείνω. 5 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η επιχείρηση έχει τριπλασιάσει τον τζίρο της, έχει κατακτήσει την ελληνική αγορά και εξάγει σε Αμερική, Ευρώπη και Ντουμπάι. Μέλια υπάρχουν πάρα πολλά στην αγορά. Αλλά μέλι με βιολογικό Κρόκο Κοζάνης και με μαστίχα Χίου δεν υπάρχει. Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η δημιουργία μιας υπερσύγχρονης μονάδας 2.000 τετραγωνικών μέτρων στην Κόρινθο, όπου θα γίνεται και η μεγαλύτερη βιολογική παραγωγή μελιού στην Ελλάδα. Το καλό που θα μας κάνει η κρίση είναι να μας βελτιώσει σαν ανθρώπους και να μας κάνει να βγάλουμε την εξυπνάδα που έχουμε και την είχαμε αφήσει να κοιμάται τόσα χρόνια έτσι όπως είχαμε μάθει. Επόμενος στόχος της εταιρείας, το μέλι με Κρόκο Κοζάνης και μαστίχα Χίου, να κατακτήσει την αχανή αγορά της Κίνας.